Είμαστε εδώ στην πρώτη προπόνηση των Ραφτανέων στο πλαστικό γήπεδο Ανατολής με τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Νίκου, να μας πει για την προετοιμασία της ομάδος, πώς ξεκίνησε φέτος και πώς του φαίνεται μετά από τόσο καιρό σε γήπεδο. Πραγματικά η εποχή των 5 μηνών ήταν πάρα πολύ μεγάλη για εμάς όλους που έχουμε το πάθος μας με το άθλημα. Ήταν μεγάλη εποχή όντως. Το βλέπουμε και στα παιδιά, είναι η όρεξη μεγάλη, είναι η θέληση μεγάλη. Ας ελπίσουμε τα πάντα να είναι καλά και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε χωρίς να έχουμε κάποια προβλήματα στη διάρκεια της χρονιάς. Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση για όλους, να ευχηθούμε υγεία σε όλο τον κόσμο και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Τώρα από πλευράς προετοιμασίας, σήμερα είναι η πρώτη μέρα για εμάς. Επιλέξαμε αυτή την ημερομηνία για να έχουμε τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή. Είμαστε 20 άτομα σήμερα. Περσινός χρωμός, κάποιες προσθήκες που θα σας ενημερωθούμε σε επόμενες ημέρες, είναι ήδη εδώ δηλαδή. Το ρόστερ μας είναι κατά 90% πλήρες. Θα στηριχθούμε στον κορμό τον περσινό με τη συνοχή και το κλίμα της παρέας που πάντα υπήρχε αυτά τα χρόνια της Ραφτανέως. Πάμε για το καλύτερο δυνατό στη σεζόν. Είναι δύσκολη σεζόν από όλες τις πλευρές. Οικονομικά, από θέμα υγείας, από θέμα όλα. Τα πάντα. Βλέπετε γύρω σας τι γίνεται και ιστορικά σωματεία που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό ότι περνάει το χέρι μας. Γενικά βλέπουμε τις ομάδες στον δεύτερο όμιλο. Κατά πάσα που θα το φέρετε κι εσείς τη νέα σεζόν, έχουν ενισχυθεί. Το βλέπετε ανταγωνιστικό πιο πολύ από πέρυσι? Θεωρώ ότι ένα πρωτάθλημα που θα έχει 14 ομάδες, αν εξαιρέσεις μία, το πολύ δύο, όλοι οι υπόλοιποι θα είμαστε στο ίδιο μικροσχήμα, το πιστεύω. Οπότε αυτό από μόνο του αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και πιστεύω θα δούμε ένα πάρα πολύ όμορφο πρωτάθλημα φέτος στο δεύτερο όμιλο. Οι στόχοι των Ραφτανέων φέτος ποιοι είναι? Ραφτανέ πάντα κοιτάνε το πάντα καλύτερο, το κάτι καλύτερο από την προηγούμενη χρονιά. Αν υποθέσουμε ότι την πρώτη χρονιά στη β' κατηγορία τερματίσαμε 10η, πέρυσι τερματίσαμε 8η, οτιδήποτε πάνω από την 8η θέση θα είναι θετικό για εμάς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά.